Καλημέρα σας. Καλό μήνα σε όλες και σε όλους, όχι μόνο τους εδώ βρισκόμενους, αλλά και σε όλους τους πολίτες της ΚΟΟ και σε όλο τον κόσμο που μέσα από εσάς θα ενημερωθεί για τη συνέντευξη. Νομίζω ότι είναι και η μέρα υπέροχη, αλλά και ο καιρός μέχρι τώρα έχει βοηθήσει έτσι ώστε όλη αυτή η θλίψη και η καταχνιά που πιάνει τους πάντες από τα κεντρικά τεχτενόμενα αλλά και τα τοπικά, ότι ο καιρός βοηθά στο να έχουμε και λίγο χαμόγελο, λίγη αισιοδοξία. Αγαπητές φίλες και φίλοι, πριν από δύο μήνες, περίπου στις 6 Αυγούστου, είχαμε δώσει μια συνέντευξη στην ίδια αίθουσα, η οποία κυρίως προέκυψε μετά από τις συναντήσεις και το αποτέλεσμα των επαφών της παράταξής μας από μια σειρά φορείς. Είδαμε όλους σχεδόν τους επαγγελματικούς φορείς της ΚΟ. Συναντήσεις επίσης με τις επιχειρήσεις, τα νομικά πρόσωπα του Δήμου, αλλά και τις υπηρεσίες του Δήμου. Και σε εκείνη τη συνέντευξη, αφού καταθέσαμε την αγωνία που μας μετέφεραν όλοι όσοι είχαν χρόνο και συναντηθήκαμε μαζί τους, καταθέσαμε την πρότασή μας που ακούει στο όνομα Ατζέντα 2035 για όλα αυτά τα οποία θα πρέπει και πρέπει να μας ενώνουν, έτσι ώστε να παλέψουμε για το μέλλον του νησιού και των ανθρώπων του. Θυμάστε τότε ότι καλέσαμε την κότικη, όλο το λαό της ΚΟ, σε μια κότικη παστρατιά, προκειμένου μέσα από αυτή τη μεγάλη συσπήρωση να δώσουμε τη μάχη για την ΚΟ. Καλέσαμε τους συνεργούς πολίτες, καλέσαμε τις παρατάξεις, καλέσαμε την ίδια τη Δημοτική Αρχή. Και λέγαμε τότε πολύ απλά ότι η συνένεση και η συστράτευση είναι το Α και το Ω για να πετύχουμε στους στόχους μας. Είναι το Α και το Ω για να αντιμετωπίσουμε τα δύσκολα που για πολλούς συμπολίτες μας έχουν ξεκινήσει και για άλλους είναι ακόμα μπροστά, με δεδομένη την πεποίθηση όλων ότι αυτό το οποίο συμβαίνει σε όλη τη χώρα κάποια στιγμή θα έρθει και εδώ. Απλοί πολίτες, αυτοί στους οποίους απευθυνθήκαμε και μέσα από τη συνέντευξη αλλά και στις προσωπικές επαφές, οφείλω να ομολογήσω ότι απάντησαν άμεσα στην πρόσκληση-πρόκληση και μια σειρά από πολύ σημαντικές προτάσεις που μας κατέθεσαν τις επεξεργαζόμαστε ήδη ως παράταξη. Όχι μόνο τα στελέχη της παράταξης λειτουργούν σε αυτήν την κατεύθυνση, αλλά και κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν διάθεση και χρόνο να ασχοληθούν, έχουν ήδη συστρατευτεί και οφείλω να ομολογήσω ότι είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι συστρατεύονται σε αυτή την προσπάθεια και στην παράταξή μας αυτή την περίοδο. Από την άλλη βέβαια, είχαμε και κάτι το οποίο για μας ήταν αναμενόμενο, αλλά είναι και χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς της Δημοτικής Αρχής απέναντι σε προτάσεις οι οποίες κατατίθενται όχι μόνο από εμάς, αλλά και από άλλες παρατάξεις και από τους δημότες της ΚΟ. Ήταν χαρακτηριστική λοιπόν η αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής, αλλά και η αδυναμία της να υπερβεί τον εαυτό της. Να υπερβεί τον εαυτό της έστω και μία φορά και να ενεργοποιηθεί στοιχειωδώς, εμείς δεν θέλαμε πολύ, στην κατεύθυνση της παραγωγής έργου που έχει ανάγκη ο τόπος. Δυστυχώς, εξακολουθεί με την ανερμάτιστη και επικίνδυνη πολιτική της να διαφορεί για το σύνολο των πολιτών και του νησιού. Κανένα έργο, καμία ουσιαστική δράση, ακόμα και για την πόλη που φαίνεται ότι την ενδιαφέρει για ψηφοθυρικούς και μόνο λόγους. Το μόνο έργο, το έχω ξαναπεί, που έχουν κάνει στα δύο χρόνια της παρουσίας τους, είναι τα 50 μέτρα του δρόμου στο Περβόλι Κουτσουράδη, που παρέλαβαν έτοιμο, έκαναν 12 ολόκληρους μήνες να το τελειώσουν και βέβαια, να προσθέσω άλλο ένα, που είναι η ασφαλτόστρωση του κεντρικού δρόμου του Αγίου Νεκταρίου, έργο που πήραν από έτοιμη μελέτη δική μας, στην οποία δεν προβλεπόταν αυτό το έργο, το έκαναν και δεν έχουν πληρώσει τους ανθρώπους μέχρι τώρα. Έτσι και την κοινωνία προκαλούν, αλλά και τους ανθρώπους οι οποίοι συνεργάζονται, απογοητεύουν. Και βέβαια, τα έργα τα οποία βρήκαν έτοιμα και εγκατέλειψαν είναι πάρα πολλά και δεν αφορούν μόνο την πόλη της ΚΟ. Βέβαια και τα χωριά έχει ξεκάθαρη θέση.
ξεκάθαρη θέση η Δημοτική Αρχή και ο ίδιος ο επικεφαλής της, θέση που την ξεκαθάρισε με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο, αλλά και με το ανάλογο ύφος, ο Δήμαρχος της ΚΟ, στη συνάντηση που είχε με το Σωματείο Επιπλωμένων Διαμερισμάτων, όταν απευθυνόμενος σε μέλος του Σωματείου που αγωνιούσε για τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στα χωριά, έτσι ώστε να στηριχθούν και οι μικροί επιχειρηματίες του Σωματείου, αλλά και οι άλλοι επιχειρηματίες στα χωριά, με το χαρακτηριστικό ύφος και ήθος του, απευθυνόμενος προς τον άνθρωπο που μας τα μετέφερε, ξεκαθάρισε: «Δεν θέλω να μου μιλάτε για τα χωριά. Δεν με ενδιαφέρουν τα χωριά». Αυτή ήταν η συμπεριφορά του. Συμπεριφορά βέβαια η οποία επιβεβαιώνει την πολιτική του θέση για την κοινωνία που μένει από τον Πελαργό και πάνω. Συμπεριφορά η οποία δεν φάνηκε όμως μόνο εκεί. Φάνηκε από τη συνάντηση και την επέσχυντη συμπεριφορά που είχε απέναντι στους συμπολίτες μας, εθελοντές, οι οποίοι ζήτησαν να το συναντήσουν και να κάνουν μια κουβέντα μαζί του για όλα αυτά τα οποία δραστηριοποιούνται. Αγαπητές φίλες και φίλοι, εμείς σήμερα από εδώ επαναλαμβάνουμε για άλλη μια φορά την πρότασή μας. Και η πρότασή μας είναι απλή και ξεκάθαρη. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς απαιτείται συστράτευση όλων. Δεν περισσεύει κανείς και το παραμικρό που μπορεί να πει ο καθένας και να καταθέσει σε μια συζήτηση μπορεί να αποδειχτεί μέγιστο στις αποφάσεις που πρέπει να πάρει η Δημοτική Αρχή και το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτή η πρόταση δεν είναι απλά μια πρόταση που καταθέτουμε για να γίνεται λόγος. Το ζήσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα στις επαφές που είχαμε με τους φορείς. Το ξαναζήσαμε πολύ έντονα στις δύο μέρες που κάναμε περιοδεία στους εμπορικούς δρόμους της πόλης και την οποία θα συνεχίσουμε τις επόμενες μέρες και στην πόλη και στα χωριά. Και βέβαια το επισημαίνουν όλοι οι πολίτες, ανεξάρτητα από το που βρίσκονται, που κατοικούν, που επιχειρούν και που επενδύουν την προσωπική ή αξιοποιούν την προσωπική τους περιουσία. Το επισημαίνουν οι πολίτες οι οποίοι βλέπουν τον χρόνο να περνά και τη Δημοτική Αρχή να αποδεικνύεται μοιραία και επικίνδυνη. Ξέρετε, θα πω και κάτι το οποίο το θεωρώ λίγο, να μην το σχολιάσω, είναι όμως ένα καμπανάκι που μας το χτυπούν συνέχεια και ακούει σε κάτι το οποίο το έχω ακούσει και από πολλούς από εσάς, που σε στιγμές αγανάκτησης το λέτε προς εμάς, είτε σε μένα προσωπικά είτε σε στελέχη της παράταξης. Ξέρετε τι μας λέει ο κόσμος? Φταίτε εσείς που τον ξαναφέρατε. Είναι η μόνιμη εποδός του κόσμου. Φταίτε εσείς που ξαναφέρατε. Δηλαδή αυτή είναι η δική μας που ξαναήρθε και συνεχίζουν. Φταίμε βέβαια και εμείς που παρασυρθήκαμε και τον ψηφίσαμε. Αλλά τώρα δεν πάει άλλο. Πρέπει να κάνουμε κάτι όλοι μαζί για να φύγουν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Βέβαια, αυτό το να φύγουν όσο πιο γρήγορα γίνεται συμπληρώνεται με την δικαιολόγηση αυτής της θέσης τους, που λέει ότι δεν μπορεί να τους επιτρέψουμε άλλο να καταστρέφουν το νησί. Και αυτό το ακούμε από την Κέφαλο μέχρι την ΚΟ. Σήμερα λοιπόν εδώ χτυπούμε και εμείς το καμπανάκι ξανά για άλλη μια φορά στη Δημοτική Αρχή που αποδείχθηκε κατώτερη των περιστάσεων. Τρεις είναι οι τομείς της αναφοράς μας σήμερα και θεωρούμε απόλυτα αναγκαίο να κινηθούμε επιτέλους γρήγορα ως κοινωνία, σοβαρά και μεθοδικά πριν βουλιάξουμε τελείως. Ο πρώτος άξονας, τον οποίο θεωρώ ότι είναι η κατάλληλη περίοδος να συζητήσουμε ως κοινωνία και να προγραμματίσουμε, είναι αυτός που αφορά στην τουριστική πολιτική. Η Δημοτική Αρχή και ο ίδιος ο επικεφαλής της κάνει τα πάντα για να επιβεβαιώνει καθημερινά αυτό που λένε οι πολίτες. Τι είναι αυτό? Ότι υπηρετεί τα μεγάλα συμφέροντα. Όχι απλά δεν έχει συγκεκριμένη πολιτική στον τουρισμό, όχι μόνο η λειτουργία του είναι επικίνδυνη, αλλά κάνει και το κάθε τι για να απαξιώσει τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, αρνούμενος ακόμα και να απαντήσει στα τηλεφωνήματα που του κάνουν οι φορείς. Για να αναγκαστεί μετά από τα δημοσιεύματα τα δικά σας και τις πιέσεις να συγκαλέσει σήμερα τον ενιαίο φορέα για να κάνει συνεδρίαση. Και όρισε για σήμερα μετά από λίγο, από λίγη ώρα συνεδρίαση σε αυτόν εδώ τον χώρο του ενιαίου φορέα, όταν ο ίδιος σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δημοσίως είπε ότι τα προβλήματα του ενιαίου φορέα είναι τόσα πολλά για το νομικό καθεστώς, για τον τρόπο λειτουργίας του, για τη χρηματοδότησή του, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά τη διάλυσή του ή αν θέλετε την απαξίωση, την οριστική απαξίωση την οποία έχει προέλθει ο φορέας την περίοδο αυτή. Ξέχασε φαίνεται την περίοδο
που διερήγνυε τα αιμάτια του, όχι μόνο αυτός αλλά και κάποιοι άλλοι συναυτό, και μας κατηγορήσαν ότι εμείς θέλαμε τη διάλυση του ενιαίου φορέα, αποσιωπώντας την ίδια περίοδο τα εκατομμύρια που εμείς δώσαμε στα 4 χρόνια για τον τουρισμό, γνωρίζοντας το πόσο δυσκίνητο αλλά και πόσο δύσκολο είναι να λειτουργήσει ένας τέτοιος φορέας στις σημερινές συνθήκες και με το σημερινό πολιτικό και νομικό καθεστώς που υπάρχει. Όμως, ένα σημαντικό σημείο το οποίο έχει ξεσηκώσει την κοινωνία και πραγματικά έχει δημιουργήσει αγωνία σε όλους είναι για το πού πάει η υπόθεση με τη Ryanair και πού πάει η υπόθεση με τις εταιρείες χαμηλού κόστους. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Γιατί ξέρετε, ο μικρός ή ακόμα και ο μικρομεσαίος ή αν θέλετε ο μεγάλος κόος επιχειρηματίας ζει από αυτή την επιχείρηση και δεν είναι τυχαίο το ότι μεγάλη τουριστική επιχείρηση της ΚΟ, ξενοδοχείο της ΚΟ, που κάνει συνέδρια. Πριν από λίγες μέρες μου έλεγε ότι ακύρωσε 2 συνέδρια ή θα ακύρωνε 2 συνέδρια προς τα τέλη Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου, γιατί πραγματικά οι επισκέπτες αξιοποιούσαν την εταιρεία Ryanair με την οποία θα ερχόντουσαν φτηνά. Συνέδρια των 500 και των 1000 ατόμων που μπορεί να θεωρούνται μικρά, αλλά που για την περίοδο τέλη Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου είναι πολύ σημαντικά. Σήμερα βέβαια, τελείως συμπτωματικά, λίγο πριν τη συνέντευξη δική μας, λίγο πριν την συνεδρίαση του ενιαίου φορέα τουρισμού, ο πρόεδρος του ΕΒΕΔ έστειλε επιστολή στον κύριο Καΐσαλη, που μέσα από το κείμενό της βγαίνει αυτό το οποίο λέμε όλη την προηγούμενη περίοδο. 14 μήνες τώρα κοσκινίζουν για να μην ζυμώσουν. 14 μήνες τώρα απαξίωναν και δημοσίως η τοπική πολιτική ηγεσία την επιχείρηση, και όχι απλώς την απαξίωναν, αλλά μιλούσαν και με σκιότατο τρόπο, για να έρθουν 14 μήνες μετά να παραδεχτούν ότι ήταν ανίκανοι να διαπραγματευτούν οι ίδιοι, ότι διαπραγμάτευση την έκανε το ΕΒΕΔ, πώς την έκανε και πού κατέληξε, και να πει ότι ξέρετε, προτείνουμε τόσο ποσό, λέμε και πλάς να προσθέσουμε άλλα 150-160 χιλιάρικα για 2 χρόνια, όπου ο Θεός να με βγάλει ψεύτη, αλλά εάν απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε επιχειρηματία που έχει συναλλαγές με το εξωτερικό, πολύ σπάνια, θα είμαστε πάρα πολύ τυχεροί αν το δεχτεί αυτή η οποιαδήποτε επιχείρηση, κλείνουν συμβόλαια πέραν του ενός έτους με την αφισβήτηση που υπάρχει όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο καθεστώς της Ευρωζώνης. Λοιπόν, 14 μήνες κοσκίνιζαν για να στείλουν σήμερα μια επιστολή στην οποία λένε κατέθεσαν πρόταση στη Ryanair, δηλαδή όλο το προηγούμενο διάστημα δεν έκαναν τίποτα. Αυτό όμως είναι ένα κομμάτι από το πώς παίζουμε στον τουρισμό ή πώς ασχολούμαστε με τον τουρισμό. Το άλλο είναι η παρουσία μας στις διεθνείς εκθέσεις. Και βέβαια κάποια στιγμή είπαν ότι εμείς δεν θα πηγαίνουμε σε εκθέσεις. Μετά ξεκίνησαν, τώρα κατέληξαν να πούν ότι θα πάνε σε 4 εκθέσεις και γενικώς κανείς δεν ξέρει τι θα κάνουν. Κανείς δεν ξέρει με ποιο υλικό, σε ποιες εκθέσεις θα πάμε, άλλον έχουν ξεκαθαρίσει τις 4 μεγάλες, τι παρουσία θα έχουμε και πού θα στοχεύουμε εκεί. Βεβαίως την ίδια περίοδο έχουν αναγάγει σε επιστήμη το να αναγορεύουν τα μικρά και ασήμαντα σε μεγάλες επιτυχίες. Και αυτό το ζούμε καθημερινά σε όλα τα επίπεδα του Δήμου. Με λίγα λόγια, για μας η πολιτική, τουριστική πολιτική του Δήμου στον τουρισμό επιβεβαιώνει ότι για αυτούς και ο γυαλός είναι στραβός και οι ίδιοι στραβά αρμενίζουν στην περίπτωση αυτή. Βέβαια, για όσους παρακολουθούν τον κυριακάτικο τύπο, η TUI χθες ανακοίνωσε ότι οι προκρατήσεις αυτή την περίοδο, τουλάχιστον στην Αγγλία, σε σχέση με την περσινή την ίδια περίοδο σε επίπεδο προκρατήσεων, είναι αυξημένες για τη χώρα κατά 7%. Σε αυτό εδώ το ποσοστό ή στην τάση που φαίνεται ότι πιθανά να πάει καλύτερα η χρονιά του χρόνου, η ΚΟΣ ακόμα δεν έχει αποφασίσει πώς θα πάει. Και το πιο σημαντικό και αστείο όμως ταυτόχρονα, που είναι και για κλάματα, είναι ότι στη σημερινή συνεδρίαση, 1 Οκτωβρίου, μετά από λίγο, φέρνει θέμα στον ενιαίο φορέα τουρισμού την έγκριση του διαγωνισμού για τα περίπτερα στις εκθέσεις του Λονδίνου, του Βερολίνου, της Ουτρέχτης και της Μόσχας. Πληροφορίες μας λένε ότι μέχρι τώρα, εκτός και αν ξαφνικά παρουσιαστεί, δεν έχει κατατεθεί καμία πρόταση για την παρουσία της ΚΟ σε αυτές τις εκθέσεις. Το Λονδίνο είναι αρχές Νοεμβρίου, δηλαδή μετά από ένα μήνα.
και κανείς δεν ξέρει πού θα πάμε, πώς θα πάμε, αν θα έχουμε δικό μας περίπτερο, αν θα επιστρέψουμε στην πρώτη 2007 περίοδο όπου ο οικός εφιλοξενείται ως φτωχός συγγενής σε μια γωνιά του ΕΟΤ μεταξύ προορισμών ίσονος σημασίας για να μην πω ανύπαρκτους τουριστικούς προορισμούς, και εμείς σήμερα ακόμα ερχόμαστε να συζητήσουμε πολύ πιθανά ότι δεν παρουσιάστηκε κανείς να μας δώσει προσφορά, αλλά πάμε να στριμωχτούμε στον νέο. Και βέβαια, αγαπητοί φίλοι και φίλες, θα πρέπει να σας πω ότι για μας αυτή η περίοδος και τα μηνύματα που έχουμε, πέραν της διαφαινόμενης αύξησης που ανακοίνωσε ο γνωστός γίγαντας TUI για την Ελλάδα συνολικά, θα πρέπει και είναι κάτι το οποίο μας έχουν καταθέσει όλοι οι επιχειρηματίες, να προσέξουμε τρία συγκεκριμένα πράγματα. Το ένα το είπα. Μικρομεσαίοι στην πόλη και στα χωριά αγωνιούν για τις εταιρείες χαμηλού κόστους και ειδικά για τη Ryanair.